Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είχα ένα συνήθιστο αίτημα σήμερα, μέσα από ένα email από μια φίλη του καναλιού, το οποίο με προβλημάτισε αρκετά για το αν θα το κάνω βίντεο, επειδή πραγματικά δεν μου αρέσει καθόλου να μιλάω για το παρελθόν των σχέσεων μου, ειδικά όταν πρόκειται να πω κάτι το οποίο ίσως ενοχοποιήσει έναν πρώην σύντροφό μου ή να τον κάνει να φαίνεται κακός άνθρωπο. Όμως θα το κάνω το βίντεο και θα το κάνω περισσότερο θεωρητικό και θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί. Λοιπόν, is it ever about the money είναι το ερώτημα στα αγγλικά που έχει θέσει η φίλη ως ε, ε, τίτλος του email και μου γράφει. Καλή μου θέκλα, εύχομαι να περνάς καλά και να έχεις έναν υπέροχο Αύγουστο. Τα ίδια εύχομαι για όλους μας. Ενδόξα εδώ το Θεό, καλά. Έχει περάσει ο κορονοϊός και είμαι καλά. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω, αν το θεωρείς κι εσύ χρήσιμο, να μας κάνεις ένα σύντομο θεωρητικό βίντεο ή έστω μια εμβόλυμη αναφορά στο πλαίσιο άλλου βίντεο, βίντεο συναφούς θεματολογίας με απάντηση στο ερώτημα. Πώς διακρίνουμε πότε ένας καυγάς για τα χρήματα δεν αφορά πραγματικά τη διαχείριση των χρημάτων, αλλά υποκρύπτει άλλες ασυμφωνίες, ακόμη και τοξικότητα, και πώς είναι καλό να αντιδρούμε ως αποδέχτες. Στο βίντεο τι μπορεί να έχω χάσει που με 60 και ακόμη δεν έχω κάνει ερωτική σχέση, στο 13 και 53 λεπτό περίπου, περιγράφεις ως εξής τον καυγά που σου έκανε τον Ιούνιο του 2001 ο τότε άντρα σου με αφορμή τη δαπάνη των 128 λιρών για την καρταρόμπα που χρειάστηκες όταν μετά από δύο εγκυμοσύνες και δύο γέννες έδιωξες με προσπάθεια 20 κιλά. Λες, Πήγα σπίτι πολύ χαρούμενη, γιατί βρήκα τόσα πολλά ωραία κομμάτια και σε τόσο χαμηλέ φων... τιμέ. Και άκουσε φωνέ, πώ είναι δυνατόν να πα να πετάξει τόσα χρήματα για σένα, δεν μπορούσε να πάρει μόνο δύο κομμάτια. Και περιγράφει στο βίντεο εκείνο τα συναισθήματα σου ω εξή. Και θυμάμαι ότι με στενοχώρησε πολύ αυτό το πράγμα τότε, με στενοχώρησε, και ήταν ένα από του λόγου που με έκανε να καταλάβω ότι δεν ταιριάζαμε. Και με έκανε να καταλάβω κιόλα ότι προφανώ δεν υπήρχαν τα ίδια συναισθήματα. Δηλαδή, εγώ πήγα και πήρα τα χρήματα από την υποτροφία μου, όλο χαρά να τα δωρήσω, να δώσω κάτι ωραίο να φορέσει ο άλλο. Και ο άλλο θύμωσε που με τα δικά μου τα λεφτά που τα είχα δουλέψει, πήγα να πάρω πράγματα για σένα. Ακούγοντα έναν αναλύσει τι ηθίκε τι οποίε πραγματοποίησε στη δαπάνη αυτή και τα οικονομικά δεδομένα τη διαφωνία σα, τα συμπεράσματα μου λέει φίλη ήταν τα εξή. Πρώτον, τα είδη που αγόρασε τα χρειαζόσουν για την καθημερινότητά σου. Είχε ξεμείνει από κατάλληλα ρούχα. Δεύτερο, οι αγορέ που έκανε ήταν, ήταν τελικώ συμφέρουσε. Ολόκληρη η καλοκαιρινή καρταρόμπα σου στηχησε σε δύο-τρία δικά σου ημερομίστη. Τρίτον, τα έξοδα που έκανε ήταν απολύτω εντό των ορίων του οικογενειακού σα προπολογισμού. Εργαζόσασταν και οι δύο σύζυγοι και είχατε χρήματα. Τέταρτον, τα προϊόντα αυτά ήταν αναγκαία και στο επάγγελμά σου, καθώ ω ελεύθερη επαγγελματία χρειαζόσουν καλοβαλμένα ρούχα. Πέμπτο, με μια εξόρμηση σε ένα κατάστημα εξασφάλισε ρούχα για να έχει να πορεύεσαι σε βάθο χρόνου, γεγονό που εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο σε μια εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών. Έχτο, τα ψυχοσυναισθηματικό όφελο για μια μορομάνα που αντλεί ικανοποίηση από την εικόνα τη στον καθρέφτη είχε αντίχτυπο στα παιδιά. Έβδομο, η αίσθηση επιβράβευσης για την προσπάθεια που κατέβαλες για το αδυνάτισμα θα ήταν κίνητρο για την παγίωση υγιεινών συνηθιών διατροφής και άσκησης. Από όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι ο καυγάς δεν ήταν πραγματικά για τα χρήματα. Ήταν ένα πρόσχημα. Ο σύζυγος, ο σύζυγος σου ενοχλήθηκε που γύρισες χαρούμενη, δικαιωμένη, περήφανη για τον κόπο σου. Ίσως αισιόδοξη για το καλοκαίρι που ξεκίνησε ίσως και επέλεξε συνειδητά, άραγε η πως λέγε λέγε πίστηκε και ο ίδιος ότι αγανάκτησε από την αδικαιολόγητη της πατάλης σου, όχι απλά να δηλητριάσει με υπόγειο τρόπο αλλά να συντρίψει με ορμή τη χαρά σου. Τι πιο εύκολο και βολικό από την ενοχοποίηση για τη δίθεν σπατάλη. Η απορία μου λοιπόν είναι, πώς το κατάλαβες ότι ήταν προσχηματικός ο καυγάς γιατί από τα συναισθήματα που ένιωσε φαίνεται ότι κατάλαβες την αλήθεια. Το κυρίαρχο συνέστημα που είχε δεν ήταν ότι ένιωσε ρηγμένη ή αδικημένη οικονομικά. Πληγώθηκε κυρίω επειδή δεν υπήρχε αμοιβαιότητα στα συναισθήματά σας, όχι για την έλλειψη δικαιοσύνη στην κατανομή των εξόδων. Στενοχωρήθηκε γιατί ο σύζυγος σου ενοχλήθηκε από τη χαρά σου, δεν αγανάκτησε γιατί σε αδίκησε οικονομικά. Και αυτό ήταν ένα από του λόγου που σε οδήγησαν στο χωρισμό. Γιατί προφανώ, όταν ο άλλο ενοχλείται από τη χαρά σου σε σημείο έκρηξη, τι να διεκδικήσει και τι να βελτιώσει μέσα στη σχέση. Μόνο ο εχθρό σου αναμένεται να θυμώνει με τη χαρά σου. Και αυτό, ακόμα αν έχει στοιχειώδε ήθο, εφόσον δεν μπορεί βάσιμα να σου προσάψει κάτι, κάθεται και βράζει στο ζουμί του, δεν σου επιτίθεται που χαίρεσε. Εξού και το ερώτημα. Πώ καταλαβαίνουμε ότι ο άλλο στην πραγματικότητα ενοχλείται με τη χαρά μα και όχι με τα χρήματα που ξοδέψαμε για αυτό που μα χαροποίησε. Πώ αποφεύγουμε να ματιοπονούμε επιχειρηματολογώντα για τα αυτονόητα. Και τι κάνουμε με αυτή τη συνειδητοποίηση. Υπάρχει περιθώριο εξυγίανση μια τέτοια σχέση. Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τον άλλον να αναλογιστεί τι τον κάνει να ενοχλείται με τη χαρά μας, τι τον κάνει να νιώθει τόσο εχθρικά. Σε ευχαριστώ θερμά για μια ακόμα φορά για τα όσα διδακτικά μας αφηγήσει από τη ζωή σου και τα συναισθήματά σου. Με πολύ αγάπη. Όπως είπα και προηγουμένως, σκέφτηκα πάρα πολύ αν θα έκανα αυτό το βίντεο για, τους, για τον εξή λόγο. Ε, όταν περιγράφουμε ένα περιστατικό, το οποίο συνέβη και στη ζωή μας, σίγουρα το περιγράφουμε από τη δική μας σκοπιά. Υπάρχει μια υποκειμενικότητα στην περιγραφή ενός γεγονότος που βιώσαμε εμεί ήδη και πόσο μάλλον ενό γεγονότο το οποίο συνέβη και στου τελευταίου μήνε τη διάρκεια ενό γάμου. Θέλω να πω για να είμαι δίκαιη και θέλω να είμαι δίκαιη ότι η κατάσταση στο γάμο μου εκείνη την περίοδο δεν ήταν καλή. Ήταν μία περίοδος εξαιρετικά ταραχώδης. μισή μήνα προηγουμένως είχα, πει, είχα ζητήσει να χωρίσουμε και χωρίσαμε για μια εβδομάδα, στην οποία αυτή η εβδομάδα εγώ παρέλυσα, δεν ήξερα πώς να λειτουργήσω, ήταν πολύ δύσκολα τα ζητήματα και είπαμε να το ξαναπροσπαθήσουμε υπό όρους. Άρα, ήδη εκείνη την περίοδο και εγώ προσωπικά ήμουν πολύ επιβαρημένη από τους πολλούς καυγάδες που υπήρχαν στο γάμο εκείνο, αλλά και ο πρώην μου, ο πρώτος πρώην σύζυγός μου ήταν εξαιρετικά επιβαρημένος επίσης. Επίση, όπω έχω πει και στο βίντεο, αλλά η φίλη δεν το, δεν το έχει καταγράψει εδώ, ήμασταν πάρα πολύ μικροί. Ήμουν εγώ 26 χρονών και εκείνο 27. Στην ουσία, μόλι και θα βγαίναμε από την εφηβεία. Δεν το έχουμε πει πολλέ φορέ ότι η εξέλιξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου στι γυναίκε ολοκληρώνονται γύρω στα 26 και στου άντρε γύρω στα 28. Ήμασταν εφηβοί. Στην ουσία, οι οποίοι, οι οποίοι παίζαμε σπιτάκια. Ε, Ένα άλλο λόγο που δεν ήθελα να μιλήσω για αυτό το περιστατικό είναι ότι δεν έχω καμία, απολύτω καμία αρνητική σκέψη για τον πατέρα των παιδιών μου. Πραγματικά τον αγαπώ. Πλέον. <laughs> τον καιρό που χωρίζαμε και το πρώτο διάστημα μετά το χωρισμό ήμουν εξαιρετικά θυμωμένη, ήμουν εξαιρετικά οργισμένη και σαφώς έχω συμπεριφερθεί θα το πω με ναρκισσιστική οργή απέναντι του διάφορες φορές εκείνο το διάστημα. Ναι. ναι χαρακτηρίζω την οργή που είχα ως ναρκισιστική. Με έχετε ρωτήσει πολλές φορές, μπορεί κάποιος να είναι παράλληλα συνεξαρτόμενος και ναρκισσός ναι μπορεί. Μπορεί. Μπορεί να έχεις ένα κράμα ναρκισιστικών και συνεξαρτητικών χαρακτηριστικών. Γίνεται. Γίνεται. Λοιπόν, άρα δεν έχω κανένα απολύτως λόγο να κρατάω οποιοδήποτε παράπονο ή οποιοδήποτε άκαμα ε, που λέμε στην Κυπριακή Διάλογτο, Άκαμα σημαίνει δάγκωμα να κρατάω 21 χρόνια μετά οποιοδήποτε αρνητικό συνέστημα για το τι συνέβη τότε. Και νομίζω ούτε και η άλλη πλευρά έχει. Όταν τύχει να μιλήσουμε, γιατί εντάξει, ο, ο καθένα έχει τη ζωή του, α, ο πατέρα των παιδιών έχει ξαναπαντρευτεί και είναι μια χαρά ο άνθρωπο και δεν ασχολείται καθόλου μαζί μου και δεν ασχολούμαι καθόλου μαζί του. Τελείωσε. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα αυτό το βίντεο να θεωρηθεί από οποιονδήποτε ω μια μομφή εναντίον του πατέρα των παιδιών μου. Σε καμία περίπτωση. Όσοι με γνωρίζουν πολλά χρόνια. Και όσοι με γνώριζαν 20 χρόνια πριν και 21 χρόνια πριν θα πούμε μα τι έπαθες εσύ, έπαθες μετάλλαξη, ναι έπαθα μετάλλαξη. Τι είναι, ποια, είναι αυτή η μετάλλαξη, αυτή η μετάλλαξη ονομάζεται ψυχοσυναισθηματική ορίμανση. Ονομάζεται βρίσκω τη δικό, το δικ, τα δικά μου φτεξίματα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στη ζωή μου, βρίσκω το δικό μου ρόλο Ποιο ήταν ο δικός μου ρόλος και πως εγώ ο ίδιος έχω χαντακώσει τον εαυτό μου και σταματώ να μισώ ή να έχω έντονα αρνητικά συναισθήματα για ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στο δρόμο μου και που εγώ τους έβαλα μέσα στη ζωή μου ίσως και λόγω της δικής μου παθολογίας, της δικής μου ανωριμότητας ή, της δική, ή του δικού μου συμφέρον λογισμού ή της δικής μου δεν νομίζω η φίλη που έστειλε το email να περίμενε μια τέτοια εξέλιξη σε αυτό το βίντεο που κάνω σήμερα. Θα, θα απαντήσω και σε αυτά που λέει στη συνέχεια. Αλλά εγώ προσωπικά νιώθω ότι φταίω πάρα πολύ. Φταίω πολύ για όσα έχασε πει τότε. Γιατί ήμουν εξαιρετικά ανασφαλή. Δεν μπορούσα να μείνω μόνη μου με τίποτα. Όπω γράφω και στο πλουβιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο, μετά από τα πρώτα δύο χρόνια το σπουδό μου που ήμουνα στο χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο, που ήταν σαν το μοναστήρι, που με εκδίωξαν από εκεί, επειδή εξέφρασα κάποιε απόψει, οι οποίε ερχόντουσαν κόντρα με τη διδασκαλία τη θρησκευτική οργάνωση, την οποία ανήκε το φοιτητικό οικοτροφείο, πήγα να μείνω μόνη μου στο τρίτο έτο. Και σε ένα μήνα μέσα βρέθηκα δουνιασμένη. Ναι. Γιατί! Γιατί φοβόμουνα να είμαι μόνη μου. Δεν ήξερα πώς να είμαι μόνη μου. Είχα μεγαλώσει σε ένα σπίτι με πολύ υπερπροστατευτικότητα, με πολύ αυστηρότητα. Ήμουν ένα παιδί με μια αυτοεκτήμηση στα τάρταρα. Δεν αγαπούσα και δεν εκτιμούσα καθόλου τον εαυτό μου. Ήμουνα γεμάτη κατάθλιψη και δεν το αντιλαμβανόμουνα. Ήμουνα γεμάτη φοβίες και δεν το παραδεχόμουν και είχα ένα τραγικό, τραγικό υπαρξιακό άγχος και φόβο του να μείνω μόνιμο μου με τον εαυτό. Θυμάμαι το πρώτο βράδυ που πήγα να μείνω στο φοιτητικό σπίτι που νίκησα μετά που με εκδίωξαν από το οικοτροφείο. Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1995. Το θυμάμαι. Ξέρετε ότι έχω κάτι με τις ημερομηνίες. Το πρώτο βράδυ που πήγα να μείνω μόνιμο για πρώτη φορά μόνη μου στη ζωή μου, με θυμάμαι να κάθομαι παγωμένη πάνω στο κρεβάτι για μια ώρα, γιατί ακουγό, ακουγόταν απ' έξω κάτι σαν πυροβολισμοί. Προφανώς ήταν πυροτεχνήματα. Ξέρω, κάποιο γιόρταζε κάτι και ήταν πυροτεχνήματα. Και εγώ είχα κατατρομάξει και φοβόμουν και έλεγα: Απαναία μου, θα είναι πυροβολισμοί, θα με σκοτώσουν, θα με κάνουν, θα με φτιάσουν, θα με ράνουν. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο για μένα να είμαι μόνο και ήμουνα παντελώ συναισθηματικά νωρί. Εντελώ αδουλευτή. Πολύ καλή φοιτητρία, έπαιρνα και τι υποτροφίε μου, αλλά όσον αφορά στην προσωπική μου δουλειά, σκράπα. Και ενδιαφέρον για μένα είχε δείξει προηγουμένω η πρώτη μου αγάπη, ο πρώτο μου έρωτα, ο, ο, ο πατέρα των παιδιών, όμω εγώ τον είχα απορρίψει. Τον είχα απορρίψει γιατί δεν ταιριάζαμε. Και μάλιστα, οι δυο κουβέντες που είπα σε μια φίλη μου την πρώτη φορά που με προσέγγισε, αυτός δεν μ' αρέσει για αυτό τον λόγο και για αυτό τον λόγο, οι δύο λόγοι που είπα, ήταν και οι δύο λόγοι τους οποίους είπα στο, του του είπα ξεκάθαρα, όταν αποφάσισα 13 του Σεπτέμβρη του 2001 να χωρίσουμε οριστικά. Εκείνοι οι δύο λόγοι που του είχα πει στην αρχή, ήταν και οι δύο λόγοι που του είχα πει στο τέλος. Στην αρχή δεν του είχα πει στον ίδιο, του είχα πει σε μια φίλη μου. Όταν ήρθε να μου μιλήσει και μπροστά σε μια φίλη μου, τη λέω σιγά να μην κάνω εγώ κάτι με αυτόν που είναι ο ένα ο λόγο και ο άλλο ο λόγο. Δεν υπάρχει λόγο να πω του λόγου. Γιατί είπαμε, ένα άνθρωπο που κάνει για μα μπορεί για του άλλου να μην κάνει. Και ένα άνθρωπο που δεν κάνει για μα για του άλλου μπορεί να κάνει. Και δεν σημαίνει ότι ένα άνθρωπο είναι του πεταματού. Είναι για να τον πετάξουμε επειδή δεν ταιριάζει με εμά, επειδή δεν μα αρέσει εμά ή δεν μα κάνει εμά. Ίσα ίσα που ο άνθρωπο έχει a happy married life, έχει μια ευτυχισμένη παντρεμένη ζωή εδώ και πόσα, 17 χρόνια με τη νέα του σύζυγο και είναι μια χαρά. Μια χαρά λειτουργεί ο άνθρωπο. Εμένα δεν μου ταιριάζει. Και εσύ προφανώ και εγώ δεν μου ταιριάζει. Σα έχω πει και άλλε φορέ ότι κάποια χρόνια μετά που χωρίσαμε, μου είπε: Μην ξαναπεί ότι με χώρισε. Να λε ότι χωρίσαμε, κοινή συνενέση. Γιατί η ζωή μου έχει γίνει πολύ καλύτερη μετά που χωρίσαμε και χαίρομαι. Χαίρομαι πολύ που η ζωή του έχει γίνει πολύ καλύτερη μετά που χωρίσαμε και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει βρει το δρόμο του και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι καλά. Πραγματικά. Γιατί εκείνη την περίοδο που ήμουν κατατρομαγμένη και φοβόμουν να ζήσω μονίμω. Φοβόμουν την ελευθερία που είχα αποκτήσει. Δεν άντεχα την ελευθερία που είχα αποκτήσει. Γιατί ήμουν όπω το ζώο που το έχει κλεισμένο μέσα στο κλουβί και το έχει μέσα στο ζωλικό κήπο και το ανοίγει να φύγει και δεν φεύγει. Γιατί είναι μαθημένο μέσα στο κλουβί, έτσι ήμουνα. Ήθελα να σκλαβωθώ. Εγώ ίδια προσωπικά. Από τη μια ήθελα να σκλαβωθώ και ήθελα να μπω σε μια συνθήκη στην οποία να κάνω πράγματα για του άλλου, να καθαρίζω, να μαγειρεύω, να πλένω. Δηλαδή να, να, ε, ε, ένιωθω ότι δεν μου άξιζε εμένα να ζήσω μια ωραία ζωή. Δεν μου άξιζε εμένα να σκέφτομαι μόνο την πάρτη μου, να πηγαίνω στα μαθήματά μου, να πηγαίνω στα πάρτι, τα φοιτητικά. Σε κανένα πάρτι φοιτητικό δεν έχω πάει. Θεάρα. Θεάρα. Εκκλησία και κατηχητικό πήγαινα εκείνο τον ένα μήνα. Και μετά μόλις μου έδωσε ο άνθρωπος λίγη προσοχή και λίγη σημασία, εγώ του έδωσα με τα μούτρα, το ρώτησα αν αγαπάει, το είπα στον πατέρα μου, μου είπε ο πατέρας μου, δώσε μου το τηλέφωνο του πνευματικού του να το ρωτήσω δύο ερωτήσει. Αν είναι καλό παιδί και αν είναι παρθένο και αν γίνεται παπά, τρει ερωτήσει. Ο πνευματικό του απάντησε καταφατικά σε εκείνε τι τρει ερωτήσει και ήρθαν και αραβωνιαστήκαμε 11 Νοεμβρίου του 1995. Ενώ η πρώτη φορά που μου μίλησε έτσι, ε, που πήγαμε για καφέ και δεν ήμασταν και μόνοι μα στην Ευαρμονιά Καφέ, ήταν 11 Οκτωβρίου του 1995 και η πρώτη μέρα που έφτασα στη Θεσσαλονίκη από τις καλοκαιρινές διακοπές για να μείνω για πρώτη φορά μόνη μου ήταν 4 Οκτωβρίου του 1995. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι στην ουσία εγώ τον χρησιμοποίησα τον άνθρωπο αυτό. Τον χρησιμοποίησα και πιάστηκα από πάνω του. Άρα δεν ήμουνα μόνο. Σίγουρα ήμουν θήτη. δεν <laughs> ξέρω αν ήμουνα και θύμα. <laughs> Μπορεί να μην ήμουνα καν θύμα του ανθρώπου αυτού σε καμία περίπτωση. Σοβαρά σα μιλώ. Είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των λαθών μα και την ευθύνη των πράξεων μα και να αναγνωρίζουμε πώ λειτουργούσαμε. Ήμουν ένα κακομαθημένο πλάσμα το οποίο δεν παραδεχόταν τα προβλήματά του, δεν τα ταπεινωνόταν να πάει να ζητήσει βοήθεια ψυχοθεραπευτική. Ήμουνα μια θρησκόληπτη, πολύ θρησκόληπτη γυναίκα, η οποία ένιωθα ενοχικά για τα φυσιολογικά συναισθήματα που είχα τα ερωτικά, τις ερωτικές ορμές κτλ. Και ήθελα να πάω να ραβωνιαστώ και να παντρευτώ για να εξαγνιστώ και για να έχει νόημα να έχω ερωτική ζωή μέσα στο γάμο. Τα έκανα όλα σαν τα μούτρα μου. Για να καμιά λέξη και μας κόψει το βίντεο. <Κι> να, τα έχω κάνει. Ερωτευτήκαμε, ναι, ερωτευτήκαμε. Δεν είναι δύσκολο πράγμα να ερωτευτείς, είναι εύκολο πράγμα να ερωτευτείς. Βάζεις δύο νέους ανθρώπους εμφανίσιμους, ε, με μια ένα μήνυμου μέλξης του ενός προς τον άλλο, ε, θα ερωτευτούν μηδενική εμπειρία εγώ από οποιαδήποτε άλλη ερωτική σχέση, μηδενική εμπειρία αυτός, ήταν και το πρώτο φιλί εξαιρετικά ρομαντικό, το οποίο έπεσε, αν δεν κάνω λάθος, 8 Νευρίου το 1995 το πρώτο φιλί, δηλαδή τρει μέρες πριν από, το, πριν από τον Αραβώνα, θεϊκά. Λοιπόν, και κατά τη διάρκεια του Αραβώνα προέκυπταν διάφορα προβλήματα, τα οποία είχαν να κάνουν με το ότι εγώ, Ήθελα να ελέγχω την κατάσταση και ήθελα να ζω τη ζωή μου όπως ήθελα εγώ. Αλλά στα 20, σου. Άμα θες να ζεις τη ζωή σου όπως ήθελες εσύ κορίτσι μου. Και σου, οι γονείς σου, σου έχουν δώσει τα χρήματα να νοικιάσεις ένα διαμέρισμα και να μην σου. Γιατί πας και Γιατί πας και προτιμάζεσαι ένα παντρευτείς. Επειδή δεν σου κόβει. Και πώς μπορεί μια 20 χρονη να βάλει τον 21 χρονο σε ένα πρόγραμμα σαν πως και ήταν εκείνος 40 και εκείνη 39 πώς τα κάναμε και πώς φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, κυρίως φταίω εγώ. Κυρίως φταίω εγώ. Ο εγωισμός μου, ο ναρκισισμός τον οποίο επιδείκνυα ως έφηβοι τότε, στην ηλικία των 20-21 ετών, θα μας πει και η δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσία, όμως το συζητήσουμε σε κάποια αριστοτρίτη, ότι πολύ συχνά οι έφηβοι επιδεικνύουν ναρκισισμό ως χαρακτηριστικό χωρίς να σημαίνει ότι θα καταλήξουν άρκηση. Για να μιλήσουμε για μια προσωπικότητα ενός ανθρώπου, εάν έχει κάποιο συγκεκριμένο στυλ, πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος να είναι λίγο πριν τα 30 ή από τα 30 και μετά. Δεν μπορείς να μιλάς για έναν έφηβο και να λες είναι ένα άρκησος επειδή λειτουργεί γιατί είναι κομμάτι της ανάπτυξης της εφηβικής του να υπάρχουν κάποια αρχισεστικά στοιχεία. Τα οποία οι γονεί που έχουν αγάπη και καλοσύνη προ τα παιδιά του προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά του να ξεπεράσουν εκείνα τα ναρκιστικά στοιχεία και όχι και δεν τα αραβωνιάζουν και τα παντρεύουν και, τα... και του δίνουν και λεφτά. Έτσι ε, πάντων, αυτά ήθελα να πω για την προσωπική μου ιστορία και για το context μέσα στο οποίο συνέβηκε το περιστατικό εκείνο το οποίο αφηγήθηκα στο βίντεο είμαι 60 χρονών και δεν έχω κάνει ακόμη σχέση τι έχω χάσει. Στη συνέχεια τώρα θα απαντήσω τα ερωτήματα της φίλης, αλλά θα τα απαντήσω γενικά γιατί σας λέω η δικιά μας η περίπτωση δεν ήταν μόνο εκείνο το ένα περιστατικό, ήταν ένα ολόκληρο κράμα. Λοιπόν, η προσωπική εξομολόγηση έχει τελειώσει και τώρα θα πάω να απαντήσω τα ερωτήματα της φίλης τα θεωρητικά, τα οποία προέκυψαν από το βίντεο Είμαι 60 χρονών και δεν έχω κάνει σχέση. Τι μπορεί να έχω χάσει. Λοιπόν, πάμε. Ε... Πώς καταλαβαίνουμε ότι ένας καυγάς είναι προσχηματικός. Θα έλεγα πως όλοι οι καυγάδες είναι προσχηματικοί. Τι εννοώ. Εννοώ ότι όταν ένα ζευγάρι έχει μια υγιή σχέση. Είναι και οι δυο όριμοι ψυχοσυναισθηματικά και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν τις ανάγκες τους, τις επιθυμίες τους, τους φόβους τους, τον πόνο τους, την ελπίδα τους και την ευαλωτότητα τους, τότε δεν θα καταλήξουν σε καυγάδες. Θα συζητήσουν αυτά που πραγματικά τους απασχολούν με ένα τρόπο ο οποίος θα είναι δημιουργικός για όλους και για τους δύο και θα είναι ευγενικός. Στο βιβλίο «Κράτα με σφιχτά» της Dr. Σου που διαβάζουμε τώρα στη συμμετοχή και συστήνω όσοι είστε σε γάμο, είστε σε σχέση ή αντιμετωπίζετε κάποια ζητήματα με τον την σύντροφό σας να το διαβάσετε αυτό το βιβλίο. Μιλάει η Δόκτωρ Σουν Τζόνσον για τα τρία στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για να νιώθει καλά ένας άνθρωπος μέσα σε μια στενή ερωτική σχέση, μια στενή σχέση ασφάλειας. Τη διαθεσιμότητα, την ανταπόκριση και τη δέσμευση. Η Δόκτωρ Σουν Τζόνσον υποστηρίζει και εγώ συμφωνώ μαζί της ότι αυτό που έχουμε ανάγκη από τον σύντροφό μας. Όταν είμαστε σε μία σχέση, σε μία ερωτική σχέση μεταξύ ενηλίκων, είναι να νιώθουμε ότι είναι διαθέσιμος για μας ο σύντροφός μας, ότι ανταποκρίνεται στα συναισθήματά μας και ότι έχει ουσιαστική δέσμευση με εμάς. Διαβάζω εδώ από τη σελίδα 62 του βιβλίου την επεξήγηση του ΔΑΔ διαθεσιμότητα, ανταπόκριση, δέσμευση. Διαθεσιμότητα. Πού μπορώ να σε βρω. Αυτό σημαίνει το να παραμένει κανεί ανοιχτό στο σύντροφό του, ακόμη και στην αμφιβολία και την ανασφάλεια. Συχνά σημαίνει να θέλει κανεί να προσπαθήσει να κατανοήσει τα συναισθήματά του, έτσι ώστε αυτά να μην γίνουν τσουνάμι. Τότε μπορεί κανεί να υπερβεί την προσωπική του τάση φυγή και να συντονιστεί με τι ανάγκε για σύνδεση του αγαπημένου του. Οι περισσότεροι καυγάδες στα ζευγάρια προκύπτουν λόγω του ότι ο ένας από τους δύο ή και οι δύο νιώθουν ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα από τον σύντροφό του, ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση ή δεν υπάρχει δέσμευση. Ανταπόκριση. Μπορώ να πιστέψω ότι θα ανταποκρίνεσαι στα συναισθήματά μου. Αυτό σημαίνει ότι συντονίζεται κανείς με τα συναισθήματα του συντρόφου του ιδιαίτερο με τις ανάγκες και τους φόβους του συναισθηματικού δεσμού και ότι δείχνει πως τον αγγίζουν. Σημαίνει ότι αποδέχεται κανείς και μάλιστα κατά προτεραιότητα τα συναισθηματικά ερεθίσματα που στέλνει ο ή σύντροφος του, ανταποδίδει δε ξεκάθαρα μηνύματα έγνοιας και φροντίδας όταν ο άλλος τα χρειάζεται. Η ευαίσθητη ανταπόκριση αγγίζει πάντα τα συναισθήματα και κατευνάζει σωματικά τα ζευγάρια τα οποία δεν έχουν ανταπόκριση μεταξύ τους θα καταλήξουν σε καυγάδες. Ο καυγάς θα έχει πρόσχημα γιατί ξόδεψε σε αυτά τα χρήματα, για παράδειγμα, ενώ στην ουσία μπορεί αυτός ο καυγάς να προκύπτει από την απόγνωση και την αγωνία αυτού που ξεκινάει τον καυγά για το γεγονός ότι τα συναισθήματα του δεν έχουν ανταπόκριση. Και το τρίτο στοιχείο είναι η δέσμευση πώς ξέρω ότι με χτιμάς και θα είσαι κοντά μου. Στο λεξικό η λέξη δεσμευμένος ορίζεται ως απορροφημένος αυτός που έρχεται, που κάτι τον τραβάει, τον εχμαλωτίζει, τον απασχολεί. Συναισθηματική δεσμευσή εδώ σημαίνει την πολύ ιδιαίτερη προσοχή που δίνουμε μόνο σε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο. Τον κοιτάζουμε περισσότερο, τον αγγίζουμε περισσότερο. Οι σύντροφοι συνήθως το ονομάζουν συναισθηματική παρουσία. Σε σχέσεις και σε γάμους, στους οποίους έχει πληγή η διαθεσιμότητα. Έχει πληγή η ανταπόκριση και έχει πληγή η δέσμευση. Θα προκύψουν καυγάδες, οι οποίοι φαινομενικά θα έχουν αφορμές άλλα πράγματα, θα είναι προσχηματικοί καυγάδες δηλαδή, αλλά στην ουσία θα είναι μια κραυγή, μια βοή για το ότι δεν είσαι διαθέσιμος, δεν είσαι διαθέσιμη για μένα. Δεν προσπαθείς να καταλάβεις τα συναισθήματα μου. Εγώ έχω ανάγκη να συνδεθώ μαζί σου και εσύ φεύγεις. Δεν ανταποκρίνεσαι στα συναισθήματα μου. Με βλέπεις ότι δεν είμαι καλά και δεν σε νοιάζει. Το παίρνει τόσο προσωπικά και προσπαθεί να καλύψει τον εαυτό σου, προσπαθεί να δικαιολογηθεί, προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό σου από μένα και από το θυμό μου. Παθητική επιθετικότητα και έτσι ο θυμό μου με να γίνεται πολύ πιο έντονο ενεργητική επιθετικότητα. Και δεν σε βλέπω να είσαι πραγματικά μαζί μου. Λε ότι είσαι μαζί μου, αλλά δεν μπαίνει στη διαδικασία να με αγγίξει, να με γνιαστεί, να με αγαπήσει. Η Dr. S. στο βιβλίο Κράτα με Σφιχτά μιλάει για το EFT, Emotional Focus Therapy, συναισθηματικά εστιασμένη θεραπεία, που είναι μια θεραπεία ζευγαριών που έχει αναπτύξει εξελίσσοντας τη θεωρία του Bowlby για τον ασφαλή δεσμό και υποστηρίζει ότι οι ενήλικες χρειαζόμαστε επίσης ασφαλή δεσμό με ένα σημαντικό άλλο όπως χρειάζονται τα παιδιά με τους γονείς και η γνώμη της είναι ότι οι περισσότεροι καυγάδες μέσα στα ζευγάρια, ή μάλλον όλοι οι καυγάδες μέσα στα ζευγάρια, έχουν να κάνουν με αυτό που ονομάζει δαιμονική διάλογη. Έχουν να κάνουν δηλαδή με ένα τρόπο εκτόνωσης συναισθημάτων αρνητικών που έχουν να κάνουν με το ότι νιώθουμε ότι δεν μας αγαπά ο σύντροφό ότι δεν μας νοιάζεται, ότι δεν μας πονεί και ότι δεν είναι πραγματικά κοντά μας. Την ίδια στιγμή που κι εμείς μπορεί να μην τον αγαπούμε, να μην τον νοιαζόμαστε και να μην είμαστε πραγματικά κοντά του. Δυστυχώς, πολύ λίγα ζευγάρια έχουν υγιή, ασφαλή, συναισθηματικό δέσμο. Τα περισσότερα ζευγάρια ζουν παράλληλες ζωές, ακόμη και αν κοιμούνται ο ένας μαζί με τον άλλον και δεν απατάει ο ένας τον άλλον. Τα περισσότερα ζευγάρια είναι οι άνθρωποι που έχουν κάνει μια συμφωνία για ένα γάμο, είναι εκεί διεκπαιρεωτικά και στην ουσία δεν είναι συναισθηματικά κοντά με το τέρι τους Και όταν προκύπτουν καυγάδες φαίνεται από το λεχτικό του καυγά ότι το πρόβλημα είναι κάτι άλλο, ενώ στην πραγματικότητα πάντα το πρόβλημα είναι ότι ως ενήλικας νιώθουμε ότι μέσα σε εκείνο το γάμο, μέσα σε εκείνη τη σχέση δεν καλύπτονται, δεν συναντιούνται καν οι συναισθηματικές μας ανάγκες οι ανάγκε για δέσμευση, οι ανάγκε για ανταπόκριση και για διαθεσιμότητα. <κυρίζει> Πώ καταλαβαίνουμε, ρωτάει φίλοι, ότι ο άλλο στην πραγματικότητα ενοχλείται με τη χαρά μα και όχι με τα χρήματα που ξοδέψαμε για αυτό που μα χαροποίησε. Πώ αποφεύγουμε να ματιοπονούμε επιχειρηματολογώντα για τα αυτονόητα και τι κάνουμε με αυτή τη συνειδητοποίηση. Υπάρχει περιθώριο εξυγίανση μια τέτοια σχέση, μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τον άλλον να αναλογιστεί, τι τον κάνει να ενοχλείται με τη χαρά μα και τι τον κάνει να νιώθει τόσο εχθρικά. Δεν είμαστε θεραπευτέ. Ακόμη και ήδη οι ίδιοι θεραπευτέ μέσα στι δικέ μα προσωπικέ σχέσει δεν είμαστε θεραπευτέ. Όταν σε ένα ζευγάρι συμβαίνουν καυγάδες, οι οποίοι αφήνουν τα δύο μέλη του ζευγαριού πίσω με μια πικρή επίγευση και αντί ο καυγάς και η διαφωνία να είναι μια φορμή και μια αιτία να επιληθούν προβλήματα, προκαλεί ακόμη περισσότερο ρήγμα στις σχέσεις των δύο συντρόφων, τότε πρέπει όπως και δίποτε το ζευγάρι να κάνει θεραπεία. Όπως και δίποτε το ζευγάρι να πάρει τη σχέση του στη θεραπεία και αυτό που χρειάζεται να γίνει στη θεραπεία είναι διπλό. Μιλάω τώρα ως ψυχολόγος που έχω δουλέψει πολλά χρόνια με ζευγάρια. Το πρώτο είναι να βρούμε πώς καταλήξαμε στο σημείο να μην εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον, να μην νιώθει συναισθηματική ασφάλεια ο ένας με τον άλλον, να μην νιώθει ο ένας τον άλλον ότι τον θέλει και τον αγαπά και ότι είναι παρόντες. Δηλαδή να μιλήσουν ουσιαστικά οι δύο σύντροφοι για αυτό που πραγματικά τους πονεί. Και εκείνο που πραγματικά μας πονεί σε μια προβληματική σχέση είναι ότι δεν είναι ο άλλος κοντά μας. Είναι ότι έχουμε όλα τα προβλήματα και όλες τις ευθύνες και όλες τις υποχρεώσεις μιας σχέσης και δεν παίρνουμε τη χαρά και δεν παίρνουμε την αγάπη και δεν παίρνουμε την επιβεβαίωση και δεν παίρνουμε τον ασφαλή συναισθηματικό δεσμό που δικαιούμαστε να έχουμε ως ενήλικες και που είναι απαραίτητο αυτό ο στενό συναισθηματικό δεσμό για τη ψυχική μα ισορροπία και υγεία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που καλείται ο θεραπευτή ζευγαριού να δουλέψει με το ζευγάρι. Το άλλο κομμάτι, το οποίο δυστυχώ συμβαίνει πολύ συχνά, είναι απαραίτητο να γίνει πολύ συχνά, είναι να διερευνηθεί κατά πόσον αυτοί οι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι μαζί ένα χρόνο, πέντε χρόνια, δέκα χρόνια, δεκαπέντε χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι μαζί, ενώ δεν ξέρω με την έννοια ότι το κάθε ζευγάρι έχει διαφορετική χρονολογική ιστορία. Ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι μαζί τόσο καιρό, αν υπήρξαν ποτέ καλά μεταξύ του και αν όντω τέριαζαν όταν γνωρίστηκαν και αν συνδέθηκαν μαζί για τους υγιείς λόγους, αν συναντήθηκαν και αγαπήθηκαν επειδή πραγματικά εκτιμά και θαυμάζει ο ένας τον άλλον, αν βρέθηκαν σε ένα χώρο που ο καθένας από τους δύο θα μπορούσε να παραμείνει αυθύπαρκτος και να επιβιώσει και να ζήσει χωρίς τον άλλον, αλλά επέλεξαν συνειδητά με βάση την επιθυμία τους να είναι μαζί με τον άλλον άνθρωπο επειδή τον εκτιμούν, τον σέβονται, τον αγαπούν, τον θαυμάζουν και είναι ερωτευμένη μαζί του. Αν δεν έχεις ένα τέτοιο θεμέλιο στην αρχή μιας ερωτικής σχέσης και στην αρχή ενός γάμου, όσο καλό θεραπευτή ζευγαριού και να έχεις μετά, όσο και αν προσπαθήσεις να καταλάβεις τον άλλο, να εμφανίσεις την ευαλωτότητά σου, να αναπτύξεις τη διαθεσιμότητα, την ανταπόκριση και τη δέσμευση, αν είσαι με έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζει, που δεν ταιριάζουν τα χνότα που δεν τον επέλεξες επειδή πραγματικά τον ήθελες στη ζωή σου, αλλά τον επέλεξες γιατί δεν μπορούσες να μείνεις μόνος σου, δεν μπορούσες να μείνεις μόνη σου, τον επέλεξες γιατί όλοι οι άλλοι παντρεύονται, ας κι εγώ, ή τον επέλεξες επειδή ήταν πολύ καλή περίπτωση και για να μην χάσει αυτή την καλή περίπτωση. Αν η επιλογή έγινε με βάση κριτήρια άλλα, από την ουσιαστική ε, αγάπη μεταξύ των δύο συντρόφων, ερωτική αγάπη και από το ουσιαστικό τέριασμα των δύο συντρόφων από την αρχή, όσο καλό ψυχολόγο και να έχεις, όσο καλή οικογενειακή θεραπεία, η συστημική θεραπεία, η θεραπεία ζευγαλού και να κάνεις, δεν θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Όλοι οι καυγάδες είναι προσχηματικοί, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που μας ενοχλεί είναι ή ότι είμαστε με έναν άνθρωπο που δεν τον θέλουμε ή ότι είμαστε με έναν άνθρωπο που δεν μας θέλει. Ή πολλές φορές και τα δύο. Είμαστε με έναν άνθρωπο που δεν το θέλουμε και έναν άνθρωπο που δεν μας θέλει και καθόμαστε εκεί πέρα και παίζουμε τις κουμπάρε και παίζουμε τα σπιτάκια. Θέλει πάρα πολύ θάρρος να παραδεχτεί κάποιος την πραγματικότητα της σχέσης του. Θέλει εξαιρετικά πολύ θάρρο να μπορέσει να δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και να πει τι κάνει, κόρη μου, τι κάνει, γέ μου, πού βρίσκεσαι. Είσαι παντρεμένο, είσαι παντρεμένη, συγκατοική με έναν άνθρωπο που δεν έχετε τίποτα κοινό πέραν τη συγκατοικησή σα και πέραν το ότι ίσω έχετε κάνει παιδιά. Δεν ταιριάζεται πουθενά. Ο τρόπο σκέψη σα είναι παντελώ διαφορετικό. Οι αρχέ σα και οι αξίε σα δεν ταιριάζουν χωρί να σημαίνει ότι οι δικέ σου είναι καλέ και του άλλου είναι κακέ. Έχετε ένα πολύ διαφορετικό τρόπο με τον οποίο βλέπετε τη ζωή. Για παράδειγμα, εσύ μπορεί να είσαι ένα άνθρωπο χαμηλών τόνων που να θέλει να περνά τη ζωή σου ήρεμα και χαλαρά και πιο πολύ εσωτερικά, και ο άλλο να είναι ένα γλεντζέ, ένα άνθρωπο εξωστρεφή που θέλει συνεχώ να πηγαίνει ταξίδια και θέλει συνεχώ να πηγαίνει έξω. Πώ θα ταιριάξετε. Ή εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος αρέσκεται στη πνευματικότητα, αρέσκεται στο ψυχοψάξιμο, αρέσκεται στο διάβασμα βιβλίων, αρέσκεται στην προσωπική εξέλιξη. Και ο άλλος είναι ένας τύπος που αρέσκεται στο φαΐ, αρέσκε... χωρίς να σημαίνει ότι το φαΐ είναι κάτι κακό, ε. και εγώ και εμένα μου αρέσει πολύ το φαΐ, <laughs> που του αρέσει να τρώει, να πίνει, να κάθεται στον καναπέ και βαριέται να κουνηθεί. Εσύ μπορεί να είσαι ένα άνθρωπο ενεργητικό, ένα άνθρωπο που σ' αρέσει η άσκηση, σ' αρέσει το να βρίσκεσαι έξω στη φύση και ο άλλο να είναι ένα τύπο που να θέλει να χουχουλιάζει στο κρεβάτι και να θέλει ε, τον ελεύθερο του χρόνο να είναι ξαπλωτό ή αραχτό. Δεν ταιριάζεται. Και πολλά άλλα. Ξέρω είναι δύσκολο αυτά να τα ακούσει κάποιο ο οποίος προσπαθεί με νύχια και με δόντια να διατηρήσει μια σχέση, είναι δύσκολο, είναι επίπονο. Πολλές φορές τις θέλουμε τις φαντασιώσεις μας, οι περισσότεροι από εμάς, και κάπως έτσι γεννιούνται και οι συνεξαρτητικοί κύκλοι. Σας είπα σήμερα ότι κάποιος μπορεί να έχει στοιχεία συνεξαρτόμενου και να έχει σου παράλληλα. Και στον εαυτό μου τον ίδιο, απέδωσα και εναρκησιστικά και συνεξαρτητικά στοιχεία στον πρώτο μου γάμο. Και έχω πει ότι αρκετές φορές είχα ξεσπάσει με εναρκησιστική οργή. Και το πρόσχημα πάντα ήταν κάτι που είπε ή κάτι που έκανε ή κάτι που δεν είπε ή κάτι που δεν έκανε ο τότε σύζυγος μου. Στην πραγματικότητα όμως, στην πραγματικότητα όμως ήμουν ασκασμένη γιατί λόγω των δικών μου επιλογών βρέθηκα σε μια κατάσταση που δεν ήμουνα καλά και έβγαζα τα νεύρα μου πάνω του. Ναρκισιστική οργή ονομάζεται αυτό το πράγμα. Το να μην αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών σου, το να μην λες σκ... τα έκανα σκατά, το να μην λες πήγα και έκανα σοβαρές κινήσεις με ασόβαρα κίνητρα, το να μην λες πήρα στο λαιμό μου τους άλλους ανθρώπου και αυτό μου τον παντρεύτηκα και τα παιδιά που έκανα, αν το πάρεις έτσι, Ξαναμιλώ για τον εαυτό μου αυτή τη στιγμή. Και σε ενοχλεί, τι είπε, τι δεν είπε, τι έκανε, τι δεν έκανε. Και στην ουσία, συζητά για μαλακίε. Τι τσακώνε για μαλακίε, ενώ το πρόβλημα μέσα σου είναι άλλο. Είναι άλλο το πρόβλημα μέσα σου. Ότι εσύ δεν είσαι εκεί που θα ήθελε να είσαι, και ότι εσύ δεν είσαι ευτυχισμένο, δεν είσαι ευτυχισμένη εκεί που είσαι. Εντάξει. Αυτά. Είχα να απαντήσω στο ερώτημα της φίλης. Is it ever about the money? Αν, είναι, αν, οι καυγάδες για τα λεφτά είναι ποτέ για τα λεφτά. Και αν οι καυγάδες είναι προσχηματικοί. Και θα βάλω τίτλο, οι καυγάδες στους γάμους και στις σχέσεις είναι πάντα προσχηματικοί. Αυτό θα βάλω τίτλο. Και σας συστήνω ξανά, όσοι είστε σε γάμο ή σε σχέση και έχετε ζητήματα να διαβάσετε αυτό το βιβλίο του Dr. Σου Τζόρσον, που είναι και το βιβλίο που διαβάζουμε αυτή την περίοδο στη συμμετοχή στη συμμετοχή επίσης στο κανάλι έχουμε διαβάσει και έχουμε συζητήσει πολλά άλλα βιβλία όπως τα δύο βιβλία τα δικά μου την Ανατομία Μιας Γυναίκας και του Οι Έχουν Ψυχή το βιβλίο Το Ξική το βιβλίο Για τα Όρια, το βιβλίο Γυναίκε παγαπούν πολύ, το βιβλίο Δρόμο ο λιγότερο ταξιδεμένο και όποιο μπαίνει στη συμμετοχή έχει πρόσβαση σε όλα αυτά τα βιβλία που έχουμε διαβάσει και έχουμε συζητήσει. Πληροφορίε για το πώς μπαίνει κάποιος στη συμμετοχή, υπάρχουν στην περιγραφή κάθε βίντεο. Αυτά από μένα, με πολύ αγάπη, εύχομαι να είναι χρήσιμα όλα αυτά τα αυτοαποκαλυπτικά και ξαναλέω δεν μ' αρέσει να το κάνω, γιατί δεν αφορούν μόνο εμένα, αφορούν και άλλους ανθρώπους αυτά που παραδέχομαι. Εντάξει. Και κλείνω με αυτή τη σκέψη ότι ο κόσμο δεν θα πάει ποτέ μπροστά αν ο καθένα από εμά δεν αναλάβει την ευθύνη του δικού του εαυτού, δεν εντοπίσει τα δικά του ολισθήματα, τα δικά του λάθη και δεν εστιαστεί στο να τα δουλέψει αυτά ειδικά. Το να φταίμε όλου του άλλου ότι, μας, ότι φταίνε για το θυμό μα, για την οργή μα ή για το οτιδήποτε, οι προσχηματικοί καυγάδε δηλαδή, δεν οδηγούν πουθενά. Μόνο ταλαιπωρούν και πληγώνουν ακόμη περισσότερο και αποξενώνουν ακόμη περισσότερο την αγάπη μου. Σε όλους.